Γεια σας φίλες και φίλοι του Sport.gr και πάμε κατευθείαν σε ένα έκτακτο βίντεο που αφορά τον Ολυμπιακό, που από ό,τι φαίνεται ο Γουίλαν συμφώνησε αφού ήρθε στην Ελλάδα και μετά τις ιατρικές του εξετάσεις υπογράφει επίσημο συμβόλαιο ώστε να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Να σου υπενθυμίσω όμως πρώτα φίλα Κροατή να αφήσει ένα like στο βίντεο. Κάνοντας like σε ένα βίντεο του Ολυμπιακού στηρίζει τη δική σου ομάδα, καθώς όποια ομάδα παίρνει τα περισσότερα like, για αυτήν την ομάδα κάνουμε και τα περισσότερα βίντεο. Επίσης μην ξεχάσεις να εγγραφείς στο κανάλι μας με καμπανάκι για να ενημερώνεσαι πάντα πρώτος. Όλα δείχνουν να εξελίσσονται θετικά στην υπόθεση του Γουίλιαν, ο οποίος από το πρωί της Δευτέρας βρίσκεται στην Αθήνα για συζητήσεις με τον Ολυμπιακό και για να δει από κοντά τις εγκαταστάσεις της ομάδας. Με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, το ταξίδι του έμπειρου Βραζιλιάνου αναμένεται να καταλήξει όπως ήθελε ο Ολυμπιακός, καθώς μέσα στην ημέρα θα υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, θα προχωρήσει στην τελική φάση της συμφωνίας. Παρόλο που ο Γουίλιαν έχει στα χέρια του πολλές προτάσεις, τουλάχιστον 15 όπως αναφέρουν κοντινοί του, καμία δεν τον ενδιαφέρει όσο αυτή των ερυθρόλευκων. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τον προσέγγισαν με τον κατάλληλο τρόπο και του έδειξαν ότι το δικό του σχέδιο είναι το ιδανικό για την τρέχουσα φάση της καριέρας του. Οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες για το μέλλον του πρώην αστέρα της Chelsea, ο οποίος βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στον Ολυμπιακό. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, ο Ολυμπιακός αναμένει απαντήσεις και από τους Ουναχί και Ζήγες. Πηγές από το Μαρόκο αναφέρουν ότι οι Ερυθρόλευκοι έχουν δηλώσει ενδιαφέρον και για τον 24χρονο Αζεντίν Ουναχί της Μαρσέη, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις του κέντρου. Ο Ουναχί αναμένεται να απαντήσει Δευτέρα, όπως και ο 31χρονος μεσοεπιθετικός Γαλατά Χακίμ Ζήγες, ο οποίος έχει προτάσεις και από τον Άγιαξ και από ομάδες Σαουδικής Αραβίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ζήγες μπορεί να παίξει και ως δεκάρι αντί για εξτρέμ, κάτι που δεν είναι η φυσική θέση του Γουίλιαν. Οι μεταγραφές του Ολυμπιακού εξελίσσονται ραγδαία, οπότε για οτιδήποτε νεότερο που αφορά όλα τα νεότερα θα σας ενημερώνουμε άμεσα. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε ακόμα ένα βίντεο του Sport.gr. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και φίλα Κροατή, αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, σίγουρα θα λατρέψεις αυτό που βρίσκεται τώρα στην οθόνη σου. Μέχρι την επόμενη φορά παρακολουθήσατε το Sport.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ.